Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μία ακόμη εκπομπή της επικαιρότητας είναι στους δέκτες σας. Τον φέραμε κατευθείαν από τη Βουλή, εκεί όπου συζητούνταν το σχέδιο νόμου για την προστασία του καταναλωτή. Το περίεργο ήταν ότι ήταν μισοάδια, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο ένας και μοναδικός, Άδωνης Γεωργιάδης. Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Κύριε Αλάπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη μου συνέντευξη στο Ελλάδα 24. Είναι ένα site το οποίο παρακολουθώ πάρα πολύ, το κάνω σε ένα retweet. Μου αρέσει πολύ πως είναι στημένο και ο τρόπος παρουσιάζει τις ειδήσεις. Αλλά έχω και μεγάλη έτσι εκτίμηση δική σας δημοσιογραφική δουλειά, γι' αυτό είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό βέβαια δεν θα αντίκειται στις ερωτήσεις που έχω να κάνω. Ξέρετε ότι εμείς συζητάμε για όλα και επί παντός επιστητού όσον αφορά το Υπουργείο, αλλά και αυτά που τα τεκτενόμενα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να μην αρχίσω με τη συγκλονιστική ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μπορούσε να αποτελέσει μάθημα για το πώς μπορείς να κάνεις τον οικοδεσπότη σου να σηκωθεί 11 φορές και να σε χειροκροτεί. Δεν θα μπω στην κουβέντα για το τι θα κάνει η Αμερική ή αν πήραμε ρητή διαβεβαίωση. Ήταν ένα συνέστημα το οποίο νομίζω ότι διαπέρασε όλους τους Έλληνες, κατά 99%, το αφήνω έτσι. Ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε σε μία άλλη βάση τη συζήτηση περί εξοπλιστικών στην Τουρκία από συμμαχικές χώρες, γιατί και η Ισπανία δίνει και η Γερμανία δίνει. Οπότε θα μπορούσε η Ελλάδα, λέω εγώ τώρα, απλοϊκά ρωτώντας, θα μπορούσε να θέσει βέτο σε μία χώρα συμμαχική να δώσει εξοπλιστικά στην Τουρκία, η οποία έχει αυτές τις διαθέσεις. Νομική διαδικασία τέτοιου είδους δεν υφίσταται. Άλλωστε και η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, άρα είναι σύμμαχος χώρα όλων των χωρών και η Τουρκία ούτως ή άλλως. Άρα η Ελλάδα δεν μπορεί να θέσει βέτο για κάτι τέτοιο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορεί να θέσει το ζήτημα, και το θέτει, όχι μπορεί, το θέτουμε, της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, αλλά αυτό δεν έχει την έννοια του βέτο, έχει την έννοια περισσότερο της πολιτικής πιέσεως παρά της νομικής. Όμως, ας πάω λίγο στην ομιλία του κ. Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης στο Κογκρέσο των ΗΠΑ μας έδωσε πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Ασχέτως του τι κόμμα ψηφίζεις. Γιατί δεν μίλησε ούτε απλώς ως Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε απλώς ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Μίλησε ως ο εκπρόσωπος του ελληνισμού στην κοινή συνεδρία των δύο σωμάτων της μεγαλύτερης δημοκρατίας του κόσμου. Το ότι κατάφερε με την ομιλία του να τους κάνει να τον χειροκροτήσουν 11 φορές, να τον χειροκροτήσουν τόσο παραταμένα στο τέλος, να βγουν τόσες φωτογραφίες μαζί του, να κάνουν δεκάδες βουλευτές αναρτήσεις με φωτογραφία με τον Μητσοτάκη ή με σχόλια την ομιλία του Μητσοτάκη. Να αποσπάσει τέτοια διθυραμικά σχόλια από την κυρία Πελώση, από την κυρία Καμάλα Χάρης. Να φτιάξει ένα κλίμα δηλαδή εξαιρετικά υπέρ της Ελλάδος στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτό είναι ένα μεγάλο μακροπρόθεσμο όφελος. Τώρα αυτοί που ψάχνουν να το μειώσουν με επιχειρήματα του τύπου, ναι, αλλά δεν πήρε μπλόκο για τα F-16 στην Τουρκία ή δεν ανέφερε τη λέξη Τουρκία, το πιο εξωφρενικό που ακούω, ή και τι πήρα από όλα αυτά που είπε, όλα αυτά ξέρετε είναι ασήμαντα. Κανείς δεν περίμενε να πάει κάπως στο Κογκρέσο και να βρει τον Κογκρέσο να πει βάζουμε βέτο σε ό,τι φορά την Τουρκία και προς με την Ελλάδα. Αυτά δεν γίνονται στην πολιτική. Η διπλωματία όμως είναι κάτι που χτίζεται βήμα-βήμα. Και το βήμα που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το ταξίδι της ΗΠΑ ήταν ένα μεγάλο βήμα υπέρ της Ελλάδος. Είναι κάτι στο οποίο συμφωνώ και το λέω θαρσός. Πριν πάμε στα θέματά σας, φοιτητικές εκλογές, Δάπνου Δοφουκού 41,1 και φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ να μην τα πήγε καλά. Θέλω το σχολείο σας, γιατί μπορεί να μην τα πήγε καλά και πιστεύετε εν έτη 2022 ότι θα πρέπει μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έχουμε φοιτητικές παρατάξεις. Καλώς εγώ ως μέλος παλαιό της Δάπνου Δοφουκού και εκλεγμένο μέλος της Δάπνου Δοφουκού στη φιλοσοφική, έχω και ένα συναισθηματικό δέσμο με τη ΔΑΠ. Έχω τρέξει για την ΔΑΠ, έχω κολλήσει αφίσες για την ΔΑΠ, έχω φωνάξει τα συνήματα της ΔΑΠ. Χαίρομαι με την πρωτιά που συνεχίζει να έχει η ΔΑΠ. Η ΔΑΠ είναι πρώτη δύναμη στα ελληνικά πανεπιστήμια από τη δεκαετία του 80 σταθερά και ψηφίζεται πολύ μαζικά. Γιατί αποτελεί τη δύναμη της σταθερότητας μέσα στα πανεπιστήμια. Είναι το μόνο αντίπαλο δέος στην παλαβή αριστερά. Τώρα, αν πρέπει να υπάρχουν, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εγώ θα σας πω τη γνώμη μου έχοντας αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο. Εάν καταργήσεις τις φοιτητικές παρατάξεις σε ελληνικό πανεπιστήμιο, αυτό που στην πράξη θα γίνει, θα τις παραδώσεις στην άκρα αριστερά. Θα μείνουν μόνοι οι αριστεροί να κάνουν καταλήψεις. Δηλαδή θα αφήσουν. Δεν είναι νομικό το ζήτημα. Ας πούμε ότι λες, δεν επιτρέπω εκλογές. Θα μπαίνουν οι αριστεροί μέσα να κάνουν κατάληψη και θα υπάρχει κανένας να τους αντισταθεί. Δεν γίνεται αυτό. Ίσως σε άλλες χώρες να μπορεί να γίνει. Στην Ελλάδα, με τόσο έντονη την παρουσία της αριστεράς στα πανεπιστήμια,
με πράξεις βίας στα πανεπιστήμια, συνεχής, με bullying και όλα αυτά που κάνουν οι αριστεροί, αν δεν υπάρχει μια οργανωμένη αντίπαλη παράταξη, δεν θα μείνει όρθιο τίποτα. Αυτό το ρόλο κάνει η ΔΑΠΣ πανεπιστήμια. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα χθεσινά. Έχω μία απορία, Υπουργέ μου. Είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα να είναι στα κάγκελα εξαιτίας της ακρίβειας, από ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες, και εσείς να μιλάτε σε άδεια ουσιαστικά έδρανα? Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είδα αρκετούς ανθρώπους. Ή εκτός αν ήρθανε μετά που δεν το κατάλαβα. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο χθες στην Ολομέλεια για το δίκαιο του καταναλωτή ήταν ενσωμάτωση μια οδηγία για το δίκαιο του καταναλωτού και πολλές ρυθμίσεις υπέρ των καταναλωτών και διευρύνοντας τα δικαιώματά τους. Δεν ήταν σοβαρό, δεν ήταν μεγάλο το νομοσχέδιο αυτό? Κοιτάξτε, μεγάλο και πολύ ουσιαστικό είναι και αλλάζει πολύ τη ζωή μας όλων, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Mm-hmm. Μας δίνει την ευκαιρία να επιστρέψουμε ένα προϊόν και να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω περισσότερες μέρες. Mm-hmm. Επιβάλλει εταιρείες να μας ενημερώνουν περισσότερο. Υπάρχουν πρόσφυγα για παραπλανητική διαφήμιση, παραπλανητικές εκπτώσεις κ.ο.κ. Όμως από την άλλη, ήταν ένα νομοσχέδιο που δεν είχε πολιτική σύγκρουση, γιατί το ψήφισαν όλα τα κόμματα. Δηλαδή το ψήφισε και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω το για τα υπόλοιπα, δεν. Είχε κονσένσους το αυτό το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Και συνήθως εκεί που υπάρχει ομοφωνία στη Βουλή δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Παρά τα αυτά, μίλησα καμιά τριανταριά συνάδελφοι, που είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι για τη Βουλή. Mm-hmm. Μάλιστα, ίσως εμένα μου φάνηκε κάπως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε όλο αυτό το πλέγμα της ακρίβειας. Μιλήσατε χθες και ουσιαστικά εξηγήσατε γιατί έχουμε ακριβό φυσικό αέριο, πώς πήγε η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, τι συμβαίνει στην Ελλάδα κτλ. Πήγατε επίσης και στις εταιρείες καυσίμων, ανακοινώσατε και τους παραδώσατε αυτή την επιστολή αγοράς. Όχι επιστολή. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία του επίσημου ελέγχου για την εφαρμογή του νόμου μας περί καταπολέμησης της σκορκέρδειας στα καύσιμα και στα δηληστήρια. Αυτό δεν έγινε... Στην πηγή δηλαδή. Στην πηγή. Αυτό δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει ο έλεγχος. Είχαμε φτάσει όμως σε τόσο υψηλά επίπεδα ποτέ? Κοιτάξτε, οι τιμές που έχουμε σήμερα στα καύσιμα είναι υψηλότερες στην ιστορία μας. Μου εξηγούσαν στα δηληστήρια, στα ελληνικά πετρέλαια, ότι η τιμή που πούλησαν βενζίνη την Παρασκευή ήταν υψηλότερη τιμή από την ίδια των ελληνικών πετρελαίων. Ο λόγος είναι πολυπίκυλος. Πρώτον είναι το εμπάργκο που ανεβάζει την τιμή του αργού. Δεύτερον, μεγάλη πτώση της τιμής του ευρώ, όπου ξαφνικά το ευρώ είναι περίπου ίσο με το δολάριο. Τρίτον είναι η έλλειψη βενζίνης, λόγω του τα ρωσικά δηληστήρια που έδιναν πολύ βενζίνη στη Μεσόγειο δεν δίνουν πια βενζίνη στη Μεσόγειο. Άρα έχουμε μια σειρά παραγόντων που έχουν οδηγήσει τα κάσμα σε ιστορικά υψηλό παγκόσμια. Δεν μπορεί από αυτό το ιστορικά υψηλό παγκόσμιο να εξαιρείται η Ελλάδα. Δεν υπάρχει τεχνικός τρόπος. Από το ΣΥΡΙΖΑ και από την αντιπολίτευση λένε ότι γιατί, κύριε Γεωργιάδη, περιμένετε να φτάσει 2,5 ευρώ η βενζίνη για να πάτε να κάνετε αυτούς τους ελέγχους ή να δούμε κι εμείς ότι κάτι κινείται όσον αφορά την κυβέρνηση για τον έλεγχο, για τα πρόστιμα, για την πρώτα απ' όλα δεν ισχύει. Ελέγχους κάνουμε συνεχώς. Πρόστιμο σε παρατήρηση έχω βάλει εδώ και μήνες για πρώτη φορά. Ξανά κάνατε γύρω. Φυσικά. Έλεγχοι γίνονται ασταμάτα από τη Δημαία. Επί της δικής μου θητείας, για τον έλεγχο της εσχροκέρδειας έχουν γίνει, πιστεύω, τα περισσότερα βήματα που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία αυτού του Υπουργείου. Δεν το λέω αλαζονικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Φτιάξαμε την υπηρεσία που δεν υπήρχε, τη Δημαία. Την τελεχώσαμε προσωπικό, την εξοπλίσαμε με λιγοτεχνική αποδομή. Τους φτιάξαμε το μεσολόγιο και το πώς θα δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για να μην σταματάνε 365 μέρες το χρόνο. Με αυτή την υπηρεσία εξαφανίσαμε σχεδόν το παρεμπόριο από τους δρόμους. Ο πρώτος στόχος είναι ότι φτιάξαμε. Με αυτή την υπηρεσία κάναμε τους ελέγχους για τον COVID και τώρα με αυτή την υπηρεσία κάναμε τους ελέγχους για την εσωκέρδεια. Βάλαμε την εσωκέρδεια το πλαφόν, τη διατίμηση λέει ως προς το κέρδος των εταιριών και κάνουμε ελέγχους όταν βάλει. Τα μεγαλύτερα πρόσφατα στην ιστορία του σούπερ μάρκετ, τα μεγαλύτερα πρόσφατα σε εταιρείες χονδρικής, τώρα τα μεγαλύτερα πρόσφατα σε πρατήρια. Έχουν βγει τα ονόματα, δηλαδή γιατί ονόματα δεν έχουμε βγάλει ακόμα, διότι πρέπει να μπει πρόστιμο άνω των 50.000 ευρώ από τη μέρα που ψηφίσαμε τον νόμο και μετά. Είναι κάτι που θα σημαίνει τις επόμενες μέρες. Άρα τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε και για αυτά τα μεγάλα πρόστιμα και τα ονόματα. Θα ακούσουμε και τα πρώτα ονόματα, ναι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν. Αλλά έχουν μπει πρόστιμα εκατομμυρίων πια και έχουν εισπραχθεί. Κάτσε να δω και αυτό τι έχει εισπραχθεί. Τα περισσότερα έχουν ήδη εισπραχθεί από αυτά τα πρόστιμα. Άρα έχουμε κάνει τα πάντα για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή από την εσωκέρδεια. Όσοι λένε ότι δεν κάνουμε ή δεν είναι επαρκώς πληροφορημένοι ή απλώς έχουν πολιτικό συμφέρον. Ποτέ δεν έχουν γίνει όλα αυτά. Λέτε τέτοια. Προκαλώ τον ΣΥΡΙΖΑ να μου φέρει ένα πρόστιμο που έβαλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτού για εσωκέρδεια σε ένα κατάστημα. Ένα ευρώ. Κανένα. Είναι όμως εκρηκτικό το μείγμα της ακρίβειας και είναι λίγο τεταμένα όλα τα πράγματα, Υπουργέ. Σωστά, αλλά πάλι είναι δυνατόν να εξαιρεθεί η Ελλάδα του πληθωρισμού όταν ο πληθωρισμός είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Χθες το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε πληθωρισμό 9%. Το υψηλότερο δείκτη τιμών καταναλωτή από το 1982. Θυμάστε που λέγανε εδώ ότι έχουμε το υψηλότερο πληθωρισμό εδώ και 28 χρόνια. Mm-hmm. Για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο υψηλότερο πληθωρισμό εδώ και 48 χρόνια. Αυτός είναι ο κόμπος που ζούμε σήμερα. Δεν λέω ότι είναι ευχάριστο. Πολύ δυσάρεστο είναι. Αλλά δεν υπάρχει και ένας τρόπος όταν έχει μια οικονομία που κάνει εισαγωγές και εξαγωγές, άρα είσαι συνδεδεμένος με τους άλλους, οι άλλοι να έχουν πληθωρισμό και εσύ να μην έχεις. Αφού εισάγεις αγαθά που αυξάνουν την τιμή τους. Mm-hmm. Πώς δεν θα έχεις πληθωρισμό. Η απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, από τη Ρωσία, θα μας πάει στο υγροποιημένο αέριο, θα μας πάει στη ρεβιθούσα με αποθηκευτικούς χώρους, θα μας πάει στην ηλιακή ενέργεια. Μπορούν αυτά να γίνουν άμεσα. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, όπως και όλες οι χώρες της Ευρώπης, υποφέρουν από την έξαρση των τιμών των ορυκτών καυσίμων, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Και αυτό πλήττει πάρα πολύ την οικονομία μας. Είναι άρα λοιπόν καταρχάς ζημία. Όμως υπάρχει και αυτή η ωραία παροιμία. Μην αφήνεις ποτέ μια καλή κρίση να περάσει ανεκμετάλλευτη. Για την Ελλάδα αυτή η τεράστια κρίση δημιουργεί και μια ευκαιρία. Ποια είναι η ευκαιρία τώρα? Μέχρι πριν από τον πόλεμο αυτόν, οι τιμές ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ήταν ακριβότερες από τα ορυκτά καύσιμα. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο λόγος που έπρεπε να επιδοτείς τις ανανεώσιμες πηγές, είτε μέσω των τελών στους λογαριασμούς μας, είτε μέσω των ρήπων για το CO2 κ.ο.κ. Mm-hmm. Τώρα γίνει το ανάποδο. Οι τιμές της ενέργειας παραγόμενες από τη ΣΑΠΕ είναι εξαιρετικά φτηνότερες από ό,τι από τα ορυκτά καύσιμα. Mm-hmm. Άρα το έχει πολύ μεγάλο κίνητρο να παράγεις ενέργεια από ΑΠΕ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα από τις οποίες τα φυσικά πλεονεκτήματα, δηλαδή η ηλιοφάνεια και ο άνεμος, είναι σε τόσο μεγάλη πληθώρα που μπορούμε όχι μόνο να καλύψουμε το 100% των αναγκών μας με ΑΠΕ, αλλά να εξάγουμε φτηνή ενέργεια στο εξωτερικό, αν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να αναβαθμίσουμε το δίκτυο, κάτι που το κάνουμε και με το ΔΔΕ και με τον ΑΔΜΙΕ πολύ έντονα τώρα, που είναι το μεγάλο πρόβλημα ακόμα και σήμερα. Και πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας και να πάμε σε πολύ γρήγορες αδειοδοτήσεις όλων των προτινόμενων έργων αιωλικών και ηλιακών. Και παράλληλα να επενδύσουμε στην αποθήκευση της ηλιακής και της αιωλικής ενέργειας, που το πιο φαίνεται σήμερα, η πιο καλά υποσχόμενη τεχνολογία το μέλλον είναι το υδρογόνο. Αν όλο αυτόν τον κύκλο τον επιτηρήσουμε με συνέπεια, σε λίγα χρόνια η Ελλάδα μπορεί να γίνει η εξαγωγέας ενέργειας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτό θα είναι τεράστιο όφελος στην ελληνική οικονομία. Φανταστείτε μόνο το εμπορικό ισοζύγιο που έχουμε αρνητικό κάθε χρόνο, κυρίως από τα καύσιμα. Και μετά θα μας δώσει και τεράστια γεωπολιτική ισχύ. Στα πλαίσια αυτά τώρα είναι και το LNG. Mm-hmm. Στα πλαίσια αυτά ξεκινάμε τον FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Στα πλαίσια αυτά αναβαθμίζουμε τη Ρεβιθούσα για να γίνει η Ελλάδα ταυτόχρονα και ο βασικός διανομέας LNG στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι καλά νέα για την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα καλά νέα θέλουν ένα χρονικό διάστημα για να φτάσουν στην τσέπη μας. Ενώ τώρα ο πληθωρισμός μας χτυπάει από σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπουργέ, να μείνουμε λίγο στον πληθωρισμό. Αυτά που προτείνει το ΚΚΕ είναι εφικτά, όπως κατάργηση τελών ρήπων και αξιοποίηση του εγχώριου λιγνίτη, κατάργηση επιπλέον φόρων που επιβαρύνουν τις τιμές ενέργειας. Θα μου πείτε, δεν είναι αμυγό στο Υπουργείο μου, αλλά εσείς τώρα καλείστε να απαντήσετε ως υπουργός, γιατί αφορά την τσέπη μας όλο αυτό το πλέγμα της ακριβίας. Τι θα πει κατάργηση των ρήπων? Η ρήπη είναι ελληνική απόφαση ή πανευρωπαϊκή απόφαση? Mm-hmm. Προφανώς δεν αφορά εμάς. Το ποσό που πληρώνουμε για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι το πιο βασικό εργαλείο που έχει βρει ο κόσμος για να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε ένα καθαρότερο ενεργειακό περιβάλλον. Από την καθαρή ενέργεια, δηλαδή την χωρίς εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, εξαρτάται το πιθανότερο το μέλλον του ανθρώπινου είδους. Ναι. Θα πάμε τώρα να διακινδυνεύσουμε το μέλλον του ανθρώπινου είδους, δηλαδή το λέει το ΚΚΕ, το οποίο εκπροσωπεί μια ιδεολογία μιας χώρας που δεν υπάρχει πια της Σοβιετικής Ενώσεως, που ήταν η πιο ανεύθυνη ως προς την προστασία του περιβάλλοντος χώρα που πέρασε ποτέ και που όταν κατέρευσε είδαμε ολόκληρες λίμνες, όπως η Αρά λίμνες, η θάλασσα, να έχουν καταστραφεί από τα χημικά καταλύματα που πετάγανε μέσα. Λοιπόν, άρα, μην λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Οι φόροι, τα τέλη, οι ρήποι και όσα υπάρχουν πάνω στην ενέργεια υπάρχουν όλα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Δεν έχουν μπει έτσι. Ακούω το επιχείρημα πολλών, όχι μόνο του ΚΚΕ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, που είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή το μεγάλο μέλλον της χώρας μας είναι σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ως προς τον λιγνίτη, επειδή το άκουσα που το είπατε, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη σπέκουλα ή παρεξήγηση. Ναι. Πολλοί συνδέουν την απόφαση την απολυντοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη του Σεπτεμβρίου του 2019 με την άνοδο των τιμών ενέργειας. Αυτό είναι απολύτως ψευδές.
Η απόσυντη απολυντοποίηση, η οποία είναι θέμα που αφορά το δικό μου Υπουργείο και άρα εγώ την χειρίζομαι με τον κύριο Παθανάση, αφορούσε στο κλείσιμο των πρώτων λιγνητικών μονάδων το 23. Ναι. Άρα μέχρι σήμερα, μέσα στο 22, δεν έχει κλείσει καμία μονάδα λόγω αυτής της απόφασης για να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας, κάτι που θα γινόταν στο μέλλον. Τώρα έχει αναβληθεί αυτή η απόφαση λόγω των συγκεκριμένων συνθηκών. Αλλά ούτως ή άλλως μέχρι σήμερα η ΔΕΗ, ιδιαίτερα μετά την ενεργειακή κρίση που άλλαξε τις ισορροπίες και έκανε το λιγνίτι πιο συμφέρον από ό,τι ήταν πριν οικονομικά εννοώ, καίει όσο περισσότερο λιγνίτι μπορεί να κάψει. Χθες στο Real FM ο κύριος Χαρίτσης, ο τομεάρχης ανάπτυξης, είπε ότι θα πρέπει ειδικά να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και την ενέργεια. Χθες εσείς στη Βουλή είπατε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί δεν έχει από πού να εισπράξει η Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε και το κράτος τα δημοσιονομικά του. Καταρχάς ο κύριος Χαρίτσης κυβέρνησε τη χώρα αυτή. Όταν την κυβέρνησε, όχι μόνος του, νόμιζα τον κύριο Τσίπρα και την κυβέρνησε όλη εκείνη τη εποχή, έτσι. Mm-hmm. Μειώσανε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα? Όχι. Τον αυξήσανε, είναι η απάντηση. Όχι απλώς τον αφήσανε ίδιο τον βρήκανε. Τον αυξήσανε. Προσέξτε. Mm-hmm. Τώρα κάνουν κριτική σε εμάς γιατί δεν τον μειώνουμε. Ποιοι κάνουν την κριτική? Αυτοί που τον αυξήσανε. Το λέω απλώς για να καταλάβουμε γιατί πρέπει να πρόκειται. Mm-hmm. Τώρα, θέλω να το εξηγήσω λίγο στον κόσμο αυτό. Η Ελλάδα μας δεν έχει άπειρους πόρους. Έχει περιορισμένους πόρους. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Γιατί δεν έχει μεγάλο χρέος, γιατί καμία οικονομία δεν έχει άπειρους πόρους, σίγουρα όχι η Ελλάδα. Πάμε τώρα. Ήδη έχουμε δώσει πολύ μεγάλα επιδόματα, ενισχύσει επιχειρήσεις. Τώρα δώσαμε το μεγάλο πακέτο για το ρεύμα. Έχουμε όλα αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τις δημόσιες δαπάνες, ακριβώς για να ανακουφίσουμε τον κόσμο, μειώσει τις ασφαλικές φορές του φόρου. Με μια οικονομία κλειστή. Για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο. Εάν αυτό γίνει παραπάνω από ό,τι πρέπει και θεωρηθεί ότι θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, η Ελλάδα θα βρεθεί εκ νέου στο στόχαστρο των αγορών. Από αυτό που βιώσαμε πριν από 10-12 χρόνια, πιστεύετε ότι αυτό ήταν μια καλή ιδέα? Δηλαδή, αν βρεθεί μια χώρα στο στόχαστρο των αγορών, αυτό τελικά δεν πλήττει και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη και τον τελευταίο Έλληνα συνταξιούχο? Ξέρω ότι θα σας απαντούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι? Ότι δώσατε πολλά χρήματα όσον αφορά τη λίστα Πέτσα κτλ. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτά είναι, καλά, βέβαια, αυτά είναι αστεία. Η λίστα Πέτσα είναι ένα ποσό διαφημιστικό, αν θυμάμαι, 15-20 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Θέλω να πάμε, Υπουργέ, σύντομα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, στο θέμα της στέγασης. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ένα ζευγάρι μπορεί να δουλεύει μόνο ο άντρας, να παίρνει 700-800 ευρώ. Και να τους έρθει και η ιδέα ένα 700 άρι, τους αυξάνουν το ενίκιο και πάνε στα 500 ευρώ. Δεν γίνεται να ζούμε στα 500 και 600 ευρώ. Πάλι εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Τη δεκαετία της χρεοκοπίας, αν θυμάστε, ένα από τα σημάδια της χρεοκοπίας είναι η κατάρρευση της οικοδομής. Η κατάρρευση της οικοδομής, αν θυμάστε, είχε φέρει πολύ μεγάλη ανεργία και είχε φέρει πολύ μεγάλη πτώση στη τιμή των ακινήτων. Mm-hmm. Η μεγάλη πτώση μέσα των ακινήτων είχε φέρει και μείωση στα ενίκια. Ήταν άδεια τα κτίρια. Τα θυμάστε όλα αυτά. Και μιλάγαμε για τους μηχανικούς που δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά, για τους μηχανικούς που φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά, για τους φόρους που είχε η οικοδομή, για τους φόρους που δεν μπορούσαν να εισπράξουμε, για την ανεργία που υπήρχε κτλ. Mm-hmm. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι μια επιτυχία της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι έχουμε βάλει μπρος την οικοδομή. Η οικοδομή πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Όταν η οικοδομή πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή και χτίζονται καινούργιες οικοδομές και πολλούνται αυτές που χτίζονται, άρα υπάρχουν αγοροπολισίες στο κομμάτι της αγοράς ακινήτων, του real estate, όπως το λέμε αγγλιστή, εφόσον πάει καλά αυτή τη πλευρά της οικονομίας, τα ενίκια αυξάνονται. Γιατί εφόσον κάποιο ακίνητο ανεβαίνει η αξία του, ταυτόχρονα ανεβαίνει και το ενίκιο με το προσεγγίζεις. Και η άνοδος της οικοδομής μείωσε την ανεργία, έδωσε θέσεις εργασίας, έδωσε περισσότερους φόρους, φέρνει μεγαλύτερη ευμάρεια. Αλλά φέρνει και αύξηση ενοικίων. Δεν μπορεί να έχεις και καλά να πηγαίνει η οικοδομή και χαμηλά ενοικία. Αυτό γίνεται. Υπουργέ, με την αύξηση των ενοικίων, με την αύξηση της ΔΕΗ, με την αύξηση γενικώς της βενζίνης, δεν θα πρέπει να αυξηθεί λίγο παραπάνω και ο κατώτατος μισθός? Μα αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε αρκετά, πιστεύω πια. Ήδη η αύξηση που έχουμε δώσει φέτος είναι ένα μισθό επιπλέον. Έφτασε στα επίπεδα του 11, θυμάστε που λέγαμε για τη γενιά των 700 ευρώ. Πάρα πολύ. 751 δεν έκανε, έφτασε. 751 είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα το έκανε. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι η αύξηση που έγινε φέτος, δηλαδή τα 50 ευρώ το μήνα, είναι ένας επιπλέον βασικός μισθός το χρόνο. Δεν είναι μικρή αύξηση, είναι μεγάλη αύξηση. Έπρεπε να δοθεί, ασφαλώς και έπρεπε να δοθεί. Γιατί η κυβέρνηση τι κάνει για τον πληθωρισμό,
Προσπαθεί να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας. Πώς προσπαθεί? Με την αύξηση του βασικού μισθού, με τη μείωση των βασικών εισφορών, με τη μείωση του έμφυα, με τη μείωση των φόρων. Αυτή είναι η πολιτική μας. Μειώνουμε το βάρος, αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα για να μπορεί να αντιμετωπίσει την αύξηση ακριβίας. Θέλουμε παραπάνω πράγματα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ε? Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα μπορούσατε πάντως, να απαντήσετε. Το ότι θέλουμε παραπάνω πράγματα είναι σεβαστό και για πολλούς ανθρώπους μπορεί να είναι και όρος επιβίωσης και το σέβομαι. Πολύ αναγκαίο. Από την άλλη, να πει κάποιος ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτό το θέμα και δεν ενδιαφέρει, είναι ψευδές. Θα μπορούσατε να απαντήσετε στην ερώτηση ποιος φοβάται μην τον πάρει το ποτάμι? Ποιος φοβάται μην τον πάρει το ποτάμι? Το παίρνω λίγο από το συνέδριό σας. Ναι, ναι. Νομίζω ο κύριος Τσίπρας φοβάται μην τον πάρει το ποτάμι. Γιατί άμα χάσει και τις επόμενες εκλογές τον Κυριάκο Μητσοτάκη, παρόλα όσα έχει κάνει για να φαίνεται αυτοκράτορος ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον βλέπω καλά. Είχατε δείπνο με τον κύριο Μπουρλά. Θεωρώ ότι ήταν προσωπική σας επιτυχία το γεγονός ότι έχει κάνει παράρτημα η Pfizer στη Θεσσαλονίκη και έχουν έρθει επιστήμονες Έλληνες εδώ. Έχουμε και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις που έρχονται επιστήμονες, γιατί είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι δεν θα φύγουν τα παιδιά μας έξω. Η επένδυση της Pfizer ήταν η πρώτη επένδυση που έκλεισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Άλμπερτ Μπουρλά που και δημόσια πάντα το λέει και στη Νέα Υόρκη το είπε και στη Θεσσαλονίκη προχθές ενώπιον όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ότι ήμουν από τους βασικούς λόγους που έγινε και πέτυχε αυτή η επένδυση. Είναι ωραίο να ακούς κάποιον να αναγνωρίζει τη δουλειά την οποία κάνει. Στην Ελλάδα δεν συμβαίνει συχνά. Δεν έχουμε όμως μείνει μόνο στη Pfizer. Αυτά τα τρία χρόνια έχουν έρθει, πιστεύω, απίστευτες επενδύσεις στην Ελλάδα. Από την Pfizer που λείπαμε, την Deloitte, την Microsoft, την Amazon Web Services, την Digital Reality κ.ο.κ. Και ναι, είναι και άλλες πολλές καθοδόν. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω ότι σύντομα θα ανακοινώνουμε μια πολύ μεγάλη επένδυση. Το θέλουμε λίγο αποκλειστικό, Υπουργέ. Περιμένουμε τηλέφωνο. Και με πολλές θέσεις εργασίας. Να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία στο βιβλίο, έτσι και να κλείσω, στο Απλά Μαθήματα Ρητορικής, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 8 Ιουνίου. Μεγαλόψυχα, σε ποιον αντίπαλό σας θα το χαρίζατε και γιατί? Σε όλους θα το έδινα. Διότι έτσι θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει ο δημοκρατικός διάλογος, μου αρέσει να διαφωνούμε. Στις 8 Ιουνίου στον ελληνικό κόσμο, 8 το βράδυ, θα έχουμε πράγμα την παρουσίαση του βιβλίου, γιατί το βιβλίο βγήκε τα Χριστούγεννα, αλλά μέσα στον COVID δεν μπορούσαν να γίνουν εκδηλώσεις. Έχω καλέσει 5 μεγάλους ρητορές, αλλά διαφορετικούς μεταξύ τους. Τον Μάκη τον Βορύδη, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, τον Γρηγόρη τον Ψαριανό, τον Μιχάλη τον Δημητρακόπουλο και τον Άρη Πορτοσάλτε. Η λογική είναι να έχουμε 5 δυνατούς ρητορές, ο καθένας κορυφαίος στο είδος του, αλλά διαφορετική μεταξύ τους, διαφορετικό στυλ ρητορικό. Και να κάνουμε μεταξύ μας ένα διάλογο με και εμένα φυσικά παρόντα, για να δείξουμε στον κόσμο τα αγαθά και τα ωφέλη από την άσκηση της ρητορικής τέχνης. Πιστεύω θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, πολύ ενδιαφέρουσα. Σε αντίπαλο, σε ποιον αντίπαλο θα το χαρίζατε? Το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου των περισσότερων αντιπάλων μας δυστυχώς είναι πολύ χαμηλό, κυρία Λάπα, και το χρειάζεται πάρα πολύ. Διότι φέρνω ένα παράδειγμα από το ταξίδι του Πρωθυπουργού για να κάνουμε κάτι επίκαιρο. Βγαίνει ο κ. Σκουλέτς και λέει ότι τον Μητσοτάκη τον χειροκρότησαν όρθιοι οι Αμερικανοί γιατί έκανε μια διασκεδαστική ομιλία. Πέραν του φτηνού σχολείου και του τεκνητισμού που μας προκαλεί. Κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ από το σχολείο του Σκουλέτη, έχασε. Έχασε. Διότι και ο τελευταίος οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Θα έχει κάποιος να μάθει, να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει νόημα να λες μια χοντράδα που προφανώς ο κόσμος ξέρει ότι δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι ορισμένα από τα πράγματα που θα πούμε εκείνη τη μέρα στο βιβλίο. Όσοι θέλετε, πριν να κλείσετε θέσεις, δεν υπάρχει άπειρος χώρος και ήδη έχει νομίζω ότι έχουν κλείσει θέσεις στην ελληνική αγωγή. Και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Σας ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ. Και εγώ. Να είστε καλά.